Πιθανώς το έχετε διαβάσει πολλές φορές στην Αγία Γραφή. Αλλά δεν ξέρω γιατί δεν στεκόμαστε στο σημείο αυτό να το θεολογήσουμε περισσότερο. Ματθαίος 10,37-39. Ο φιλόν, πατέρα ή μητέρα, υπέρεμε ουκ έστι μου άξιος. Αυτός που αγαπάει τον πατέρα του και τη μητέρα του πιο πάνω από μένα, δεν μου είναι άξιος. Εδώ σταματώ λίγο. Το επιχείρημα των χριστιανών μας, όταν ένα παιδί τους ή κάποιος άνθρωπος, γνωστός φίλος, αφιερωθεί, σπέβδουν να πούν και η εντολή τίμα των πατέρα και τη μητέρα σου πηγαίνει περίπατο. Εδώ δεν έχουμε αθέτηση της εντολής. Καταρχάς αγαπητοί μου, ο νομοθετής σας το τίμα των πατέρα και τη μητέρα σου είναι ο ίδιος που είπε ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρε με. Και εις τον νομοθέτην υπάρχει κάθε δικαίωμα, μάλιστα αν ο νομοθέτης είναι αυτός ο Θεός, υπάρχει κάθε δικαίωμα να αλλάξει τον νόμο εάν θέλει. Αλλά δεν πρόκειται περί αλλαγής του νόμου. Ο νόμος τίμα των πατέρας και τη μητέρα σου θα έχει αιώνιον κύρος και αιωνία ισχύ. Αλλά πρόκειται περί κλιμακώσεως του θέματος. Ότι το τίμα των πατέρας και τη μητέρα σου έχει όρια. Αν ο πατέρας μου και η μητέρα μου με εμποδίσουν να ζήσω πνευματική ζωή, τότε αναφυσβήτητα θα αγαπήσω πιο πολύ το Θεό από τους γονείς μου, χωρίς να παραβώ την εντολή τίμα των πατέρας και τη μητέρα σου. Διότι και η σειρά των εντολών όπως ετέθη δεν ετέθη τυχαία. Η πρώτη εντολή είναι αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου. Και η εντολή για τους γονείς είναι πέμπτη εντολή, δεν είναι πρώτη. Που σημαίνει ότι αν τα βάλουμε αυτά τα δυο, δεν έχουμε δυο αγάπες που συγκρούονται, αλλά έχουμε τη μια ανωτέρα από την άλλη. Και αν το θέλετε, εκείνος που αγαπάει το Θεό πρώτα και τους γονείς του μετά, αυτός αγαπάει σωστά τους γονείς του με μία αγάπη αιωνίαν. Εκείνος που αγαπάει πρώτα τους γονείς του και μετά το Θεό, αυτός δεν έχει σωστή αγάπη. Και η αγάπη αυτή είναι νοσηρή, που μπορούμε να την ονομάσουμε προσκόλληση, όπως θέλετε πείτε την. Το θέμα είναι ότι δεν πρόκειται περί αγάπης ορθής που να ανταποκρίνεται εις το όνομα του Θεού. Λοιπόν, ο φιλόν πατέρα ή μητέρα, υπέρεμε, πιο πάνω από μένα, κάνει υπέρβαση δηλαδή της αγάπης και πάρει νοσηρές διαστάσεις η αγάπη του ανθρώπου προς τους γονείς του, ουκ έστι μου άξιος. Πολύ, πολύ στεγνά και τσεκουράτα. Ουκ έστι μου άξιος. Δεν είναι για μένα άξιος αυτός. Και ο φιλόν, ιόν, η θυγατέρα υπέρεμε, ουκ έστι μου άξιος. Αν υποτεθεί ότι αγαπάμε το παιδί μας και δεν το αφήνουμε να αφιερωθεί στον Θεό, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν είναι άξιος για μας. Ό,τι να κάνει, όσο να προσεύχεται, όσο να εκκλησιάζεται, όσο να κοινωνεί, τίποτε. Ο Κύριος το είπε σαφώς, ουκέστη μου άξιος. Δεν σε αναγνωρίζει αδελφέ μου ο Θεός εάν εμποδίσεις το παιδί σου να αφιερωθεί στην αγάπη του Θεού. Και ως και εκείνος ου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκ έστι μου άξιος. Και ο απολέθας την ψυχήν αυτού ενε και ενε μου, ευρύσει αυτήν. Δηλαδή, κάτι αφήνω για συντομία. Αυτός λέγει ο οποίος δεν σηκώνει το σταυρό του, δηλαδή τη θυσία αυτής της υπαρξεώς του, και να με ακολουθεί, δεν μου είναι άξιος. Και αυτός ο οποίος χάνει την ψυχή του, εννοεί τη ζωή εδώ, ψυχή είναι η ζωή, ένε και νεμού, για λογαριασμό μου λέει ο Κύριος, αυτός θα βρει την αληθινή ζωή. Δηλαδή αν πει κανείς, φοβούμαι τη ζωούλα μου, μη τυχόν πάθω τίποτε, μη τυχόν κακοπαθήσω,
να γλιτώσω τη ζωούλα μου καθ' οδήποτε τρόπον. Όταν κινδυνεύει η ζωή μου για τον Χριστόν, τότε δεν είμαι άξιος του Χριστού. Τότε θα χάσω τη ζωή μου, την αληθινή, την αιωνία. Όταν θα θυσιάσω όμως τη ζωή μου, τότε πραγματικά θα βρω την αιωνία ζωή. Είναι αυτό που ακριβώς συνέβη σε όλους τους Αγίους και ειδικότερα εις τους μάρτυρας. Επάνω σε αυτό ο Κύριος, σε αυτό το θέμα που λέμε, το θέμα της αφιερώσεως, είχε πει ο Κύριος σε κάποιον, Λουκάς 9:59-62, ακολούθημη. Το ακολούθημη είναι αφιέρωσης. Ο δε είπε, Κύριε, επίτρεψον μη απελθόντι πρώτον θάψε τον πατέρα μου. Ναι Κύριε, θα σε ακολουθήσω, θα αφιερωθώ στην αγάπη σου. Αυτό που βλέπουμε στους μαθητάς που τους λέει ο Κύριος ακολούθημη είναι αφιέρωση των 12 μαθητών. Αφέντες λέει τον πατέρα αυτών και τα δίκτυα και το πλοίο και λοιπά, οικολούθησαν αυτό που δείχνει αφιέρωση. Εδώ τώρα λέγει σε κάποιον ο Κύριος, έλα μαζί μου, αφιερώσου. Και εκείνος λέγει, ναι Κύριε θα έρθω, επίτρεψέ μου, μόλις έμαθα ότι ο πατέρας μου πέθανε, να πάω στο σπίτι να παραστώ εις την κηδεία του. Τι φυσικότερο. Είπε δε αυτό ο Ιησούς. Δεν το είπε ο πατήρ Αθανάσιος, το είπε ο Ιησούς. Άφε τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς. Δεν το είπε κάποιος καλόγυρος για να κατηγορηθούμε, το είπε ο Χριστός. Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς των νεκρούς. Δηλαδή, άφησε τους πνευματικά νεκρούς, τους συγγενείς οι οποίοι δεν έχουν ενδιαφέροντα, να θάψουν τον σωματικά νεκρόν πατέρα σου. Σι δε απελθόν διάγγελε την Βασιλείαν του Θεού. Σι έλα μαζί μου και θα σε στείλω όπου θα σε στείλω να διαγγέλεις την Βασιλείαν του Θεού. Είπε δε και έτερος. Βλέπετε ότι πολλοί είναι οι κλητοί, αλλά λίγοι εκλεκτοί. Και κάποιος άλλος είπε, αυτός το είπε μόνος του, ακολουθήσω σε Κύριε, θα σε ακολουθήσω, θα αφιερωθώ σε σένα, θα αφοσιωθώ σε σένα. Πρώτον δε επίτρεψον μη αποτάξαστε της εις τον οίκον μου. Μόνο σε παρακαλώ να πάω να τακτοποιήσω τα πράγματα του σπιτιού μου. Δηλαδή αν έχω κάποια περιουσιακά στοιχεία και λοιπά και λοιπά, υποθέσεις, ό,τι είναι τέλος πάντων, να τα τακτοποιήσω αυτά και τότε θα σε ακολουθήσω. Θέλω να σε ακολουθήσω, στο ζητώ εγώ. Είπε δε ο Ιησούς προς αυτόν, ουδείς επιβαλών την χείρα αυτού επάρωτρον και βλέπων εις τα οπίσω εύθετος εστίν εις την Βασιλεία του Θεού. Κανείς δεν έβαλε το χέρι του επάνω στο άρωτρο και βλέποντας πίσω να δημιουργήσει ευθεία αυλακιά στο χωράφι. Θα στραβώσει το αυλάκι, δεν θα αργώσει σωστά. Γι' αυτό του λέγει ο Κύριος ότι βάζεις το χέρι σου επάνω στο άρωτρο, θα πρέπει να έχεις και το πρόσωπό σου μπροστά, να μην γυρίζεις πίσω να κοιτάξεις υποθέσεις του σπιτιού σου κλπ, ώστε να γίνεις κατάλληλος, εύθετος, να γίνεις κατάλληλος για την Βασιλεία του Θεού. Αλλά και εις τον πλούσιο νεανίσκον ο Κύριος όταν έκανε εκείνη την πρόσκληση. Εκείνος εμποδίστηκε από τον πλούτο του. Δηλαδή δεν ήταν νεκρωμένος άνθρωπος ως προς το ίδιο του θέλημα και το εγώ του. Γι' αυτό λέγει στιγνά σας, σκυθροπά σας. Και ο Κύριος τον ελυπήθηκε. Τον ελυπήθηκε. Φαίνεται ότι ήταν ο αξιόλογος άνθρωπος και ήδη εμποδιζόνταν από τον υπάρχοντα πλούτον του. Τον λυπήθηκε. Πόσες φορές ο Θεός, ο Χριστός, σκύβει και βλέπει τόσους και τόσους νέους αξιολόγους κατά πάντα, οι οποίοι τελικά δεν αφιερώνουν τον εαυτό τους εις τον Χριστόν και κατασπαταλούν την ύπαρξή τους στον κόσμο τούτον και εις τα του κόσμου τούτου. Αυτό το όπου αν υπάγει, ότι ακολουθούν οι 144.000 το αρνίον, όπου αν υπάγει,
Πήγε εκεί, εκεί θα πάνε και εκεί. Ήρθε εδώ, εδώ θα έρθουν και εκείνοι. Τι σημαίνει? Αυτό το όπου ανυπάγει εκφράζει πρώτον τον απόλυτον συμμερισμόν των σε κάθε κακοπάθεια υπέρ του Χριστού. Ο Χριστός θέλει να πάω εκεί, θέλει να υποστώ εκείνο, θα το υποστώ. Αυτό είναι βασικός όρος, η κακοπάθεια. Αν δηλαδή σκέφτομαι ότι θα κακοπαθήσω και αρχίζω να ορθολογίζω και να κουβεντιάζω το θέμα, τότε δεν είμαι άξιος του Χριστού. Τι λέγει ο Απόστολος στον Τιμόθεο? Του λέγει «Σίουν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Χριστού, Ιησού Χριστού». Σύ να κακοπαθήσεις σαν καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Κάποιος ζήτησε από τον Κύριο να τον ακολουθήσει. Βλέπετε, έχουμε πολλά περιστατικά τέτοια. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας τα παραθέτει όλα αυτά στο ίδιο κεφάλαιο για να μας δείξει τις διαφορετικές περιπτώσεις. Παίρνει δηλαδή ενδεικτικές περιπτώσεις, γιατί αν αμφισβήτητα πολλοί θα ήσαν εκείνοι που θα ζήτησαν και θα ανήκουν οπωσδήποτε σε κάποια από αυτές τις ενδεικτικές περιπτώσεις, τυπικές. Κάποιος λοιπόν ζήτησε από τον Κύριο να τον ακολουθήσει. Να τι είπε? Ακολουθήσουσι όπου η αναπέθη, Κύριε. Θα σε ακολουθήσω όπου και να πας. Τι ωραιότερο. Ο πρώτος είπε να πάει να θάψει τον πατέρα του. Ο δεύτερος να τακτοποιήσει τα πράγματά του στο σπίτι του. Ο τρίτος μόνος του το λέει αυθορμήτως. Και τι λέγει? Κύριε, όπου να πας θα έρθω μαζί σου. Είναι αρκετό? Και είπε αυτό ο Ιησούς, ο οποίος βλέπει την προαίρεση. Μπορεί το στόμα να λέει για αφιέρωση, μπορεί απόψε ίσως κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι νέοι ενδεχομένως, να πούν «Α, ωραίο πράγμα είναι η αφιέρωση», αλλά το λέει στην καρέκλα σου καθισμένος, στην καρέκλα σου καθισμένος. Βεβαίως είναι πολύ εύκολο να το πεις. Το να διαγερθεί το συνέστημα βεβαίως δεν είναι δύσκολο, αλλά το να μπει στον χώρο της κακοπαθίας, αυτό είναι δύσκολο. Και τι απαντάει ο Κύριος? Εαλόπεκες φολεούς έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις. Ο δε Υιός του ανθρώπου και έχει που την κεφαλήν κλείνει. Τα ζωντανά του δάσους, τα τετράποδα και τα πουλιά έχουν τις φωλιές τους. Εγώ όμως δεν έχω που να κλείνω το κεφάλι μου. Δεν έχω σπίτι, δηλαδή είμαι σε κακοπάθεια. Σαν να του έλεγε, πράγματι όπου θα πάω θα έρθεις, και αν ακόμη ανεβώ και εις των σταυρών και εκεί θα έλθεις.